Κοντά μας ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου της Περιφερειστικής Υπηρεσίας, ο κύριος Γιώβας. Κύριε Περιφερειάρχα, είχαμε ένα συμβάν εδώ στο δημοτικό διαμέρισμα Σάγκα του Δήμου Τρίπολης από μια έκρηξη υγραερίου. Τι έγινε περίπου? Κοιτάξτε, ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μας περί ώρα 1:30 ότι έχει συμβεί κάποια έκρηξη σε καφενείο εδώ στο δημοτικό διαμέρισμα στο χωριό Σάγκα. Αμέσως κινητοποιήθηκαν 3 οχήματα από την υπηρεσία μας, ο διοικητής και καθώς και εγώ. Αφηχθήκανε πολύ σύντομα εδώ πέρα. Φτάνοντας εδώ, δεν βρήκαμε τα άτομα που μας είχαν ενημερώσει τηλεφωνικώς ότι έχουν τραυματιστεί 3 άτομα, τα οποία είχαν μεταφερθεί με υιοταχή προς το Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης. Και κινητοποιήθηκε άμεσα και το ΕΚΑΒ, τους οποίους παρέλαβε κατά τη διαδρομή. Έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο και από εκεί και πέρα φροντίζουν οι γιατροί για την υγεία τους. Εμείς ερευνούμε τα αίτια της συγκεκριμένης έκρηξης, το ανακριτικό της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τρίπολης και θα ειδοποιηθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας για τα περαιτέρω. Κάποια πιθανά αίτια από ό,τι ακούσατε? Δεν υπάρχουν πιθανά αίτια, θα ερευνηθούν και θα ενημερωθεί η εισαγγελία όπως προβλέπεται. Τι μπορούμε να πούμε για την ενημέρωση των πολιτών σε τέτοιες περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με υγραέριο, με φιάλες? Ένα μήνυμα. Εντάξει, πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί όσοι χρησιμοποιούν υγραέριο είτε για οικιακή χρήση και για επαγγελματική. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες, πρέπει να τηρούνται. Τα λαστιχάκια που όταν αλλάζουν και συνδέουν τις φιάλες υγραερίου. Να υπάρχει καλός εξαερισμός του χώρου. Απαγορεύεται η αποθήκευση υγραερίων σε χώρους υπογείου και η χρήση αυτών στα υπόγεια. Και πρέπει γενικότερα να είμαστε προσεκτικοί ώστε να αποφεύγουμε τέτοια δυσάρεστα γεγονότα.